Σήμερα όλη μέρα είμαι πολύ πεσμένος, υπερβολικά, κοιμάμαι όλη μέρα, θέλω να περάσει η ώρα. Δεν έχει νόημα πλέον για μένα αυτή η μέρα. Τη στιγμή που δεν είμαι υποψήφιος, έχω ξενερώσει. Δεν γίνεται 2 μήνες και να είμαι συνεχόμενα υποψήφιος και σήμερα να μην είμαι. Παιδί μου. Να φακιμαστεί, έχεις πάθει. Κατάθλιψη. Πάθει κατάθλιψη, ρε. Εντάξει, δεν το ξανακάνουμε. Τι κάνεις. Τι κατάθλιψη. Σε αφήσαμε να μείνεις υποψήφιος μια εβδομάδα και έχεις πέσει στα πατώματα. Έχεις κάνει εδώ γραμμές από την τσάντα. Κοιμάσαι 4 ώρες, Ζαλίτη. Υποψήφιος. Μην το ξανακάνεις. Ναι, δεν το ξανακάνουμε. Έχεις φέρει τόσες νίκες. Δεν είναι υποψήφιος και κοίτα πώς είναι. Σε βλέπω πολύ πεσμένο. Έχασε νόημα η εβδομάδα του. Δεν είναι η πρώτη Τετάρτη που είναι πεσμένο στον τάφο, έχετε καταλάβει. Μετά από 2,5 μήνες. Ας το λίγο να ξεκουράσει το παιδί. Δεν έχει νόημα οι Τρίτες και οι Τετάρτες που αγαπήσαμε όλοι, που έχουν αγαπήσει, που έχουν αγαπήσει οι Φοίνικες, που έχουν αγαπήσει όλο το νησί, που έχουν αγαπήσει όλοι, δεν θα είναι σήμερα. Μούση. Μουσάκι. Μόνο μούση. Εδώ. Θες να είσαι υποψήφιος μήπως, για να έχεις νόημα. Να λες τα δικά σου νόημα ότι... έχει... Φύγανε οι Τρίτες και οι Τετάρτες μου. Άμα θες να λες πανεπιστήμια, υποψή... δωρεάν δίδακτρα, πόσα σε δίδαξε βέβαια. Τρίτες και οι Τετάρτες που είναι λατρεία σε όλο τον κόσμο. Και τώρα. Με έχει ξενερώσει υπερβολικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο επόμενο παιχνίδι ασυλίας εγώ δεν ξέρω πώς θα παίξω. Θέλω να βγω υποψήφιος πάλι, δηλαδή έλεος. Τι θα είμαι έτσι, να πάω κατάθλιψη στο τέλος δηλαδή. Θα με το χαλάσουν αυτοί επειδή θέλουν να κερδίσουν.